και είναι τιμή μας που τον έχουμε σήμερα στο Vox μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Καλησπέρα σε εσάς εδώ και σε όσους μας ακούνε. Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι για μία ακόμα φορά σε αυτό το φιλόξενο σταθμό που προβάλλει ιδιαίτερα το φεστιβάλ, την Κάμερα Ζιζάνιο, μέσα από τη δουλειά των παιδιών που είναι η ψυχή του φεστιβάλ, γιατί θέλουμε τα παιδιά να είναι σε όλες τις δράσεις αυτού, γιατί είναι ένα φεστιβάλ για, για τους νέους ανθρώπους. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συζητήσω μαζί με Ζιζάνια. Ακριβώς, ωραία πάσα μου δώσατε, γιατί προφανώς δεν θα λείπουν τα Ζιζάνια από αυτή τη συνέντευξη. Μαζί μου έχω την Ιωάννα, το χάρη, τη χαρά και τη ζωή, εννοείται, τα οποία Ζιζάνια θα κάνουν τις ερωτήσεις τους. Θα αρχίσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Αρχικά να πω ότι είμαι όλο το πρωί στην ομαρχία, τον κύριο Νίκο δεν τον έχω δει, πραγματικά τρέχει, οπότε όπως είπε και ο Χάρης, πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Και επίσης, Χάρη, δεν ανέφερε στο σημαντικότερο. Είναι ο εμπνευστής της Κάμερας Ζιζάνιο, της οπτικοακουστικής συνάντησης. Οπότε να ρωτήσω, τι διαφοροποιήσεις ίσως έχει το φετινό πρόγραμμα της Κάμερας Ζιζάνιο, πόσες χώρες έχουμε, πόσες ταινίες. Να μας μιλήσετε λίγο για το φετινό πρόγραμμα. Όσον αφορά το φετινό πρόγραμμα, μάλλον ο αριθμός των ταινιών σαν σύνολο είναι περίπου ίδιος με την κάθε χρονιά, με την έννοια ότι ο χρόνος που διαθέτουμε για τις προβολές της Κάμερας Ζιζάνιο είναι ορισμένος. Δεν μπορούμε να τον αυξήσουμε, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν έχουμε προβολές Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί-απόγευμα, Κυριακή πρωί-απόγευμα, και από Δευτέρα έως Παρασκευή, την τελευταία εβδομάδα του φεστιβάλ, όπου βασικά είναι το ευρωπαϊκό και το διεθνές τμήμα, γιατί οι τρεις πρώτες μέρες ήταν το ελληνικό τμήμα. Είναι ορισμένος λοιπόν ο χρόνος αυτός, οπότε πρέπει να κάνουμε μια επιλογή των ταινιών. Έτσι λοιπόν έχουμε μεν από το ελληνικό τμήμα την επιθυμία να τις προβάλλουμε όλες. Δεν θέλουμε να κόψουμε καμία, αρκεί να είναι βέβαια στα όρια αυτού του φεστιβάλ. Από εκεί μετά βέβαια, ειδικά από το ευρωπαϊκό και το διεθνές, θα πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιλογή, γιατί από τις 1.000-2.000 περίπου ταινίες που υποβάλλονται θα πρέπει να διαλέξουμε αυτές, ίσως όχι πάντα τις καλύτερες, αλλά τις πιο αντιπροσωπευτικές δουλειές παιδιών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και από τον υπόλοιπο κόσμο. Φέτος λοιπόν συνολικά, αν μπορούμε να δώσουμε με δύο νούμερα την Κάμερα Ζιζάνιο, είναι 208 ταινίες από 55 χώρες. Σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης και μια μεγάλη επιλογή από χώρες βέβαια μακρινές που φτάνουμε, Ινδία, Πακιστάν κτλ. Αμερική οπωσδήποτε, δηλαδή σχεδόν όλες τις Υπήρους. Ωραία. Γεια σας και από μένα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που πραγματικά με απασχολεί. Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε τη σκηνοθεσία? Προσωπικά εγώ. Είναι προσωπική ερώτηση αυτή. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι τις απαρχές. Αυτό που θυμάμαι οπωσδήποτε, όταν ήμουν μικρός, ξεκινήσουμε πιο πριν καν γεννηθώ, γιατί το συζητάκα σήμερα το πρωί και ένας ο δρόσος, πολύ γνωρίζετε εδώ πέρα, έχει μια τρομερή ικανότητα όταν του δίνεις μια ημερομηνία να σου λέει ποια ημέρα ήτανε. Λοιπόν, και μου έδωσε το εξής. Του λέω την ημερομηνία γέννησης, μου λέει Δευτέρα. Δεν θυμόμουν εγώ φυσικά την ημέρα, που να τη θυμάμαι, αλλά του λέω ναι, γιατί. Αυτό που ξέρω από αφήγηση της μητέρας μου είναι ότι η πόνη της γένας την έπιασαν όταν έβλεπε μια κινηματογραφική παράσταση στην Αθήνα. Ήταν σε ένα θερινό σινεμά. Οπότε εντάξει, ως απαρχή μπορεί να πει κανένας ότι είναι αυτή η πρώτη. Δεν είναι, φυσικά. Αυτός είναι ένας μύθος. Από εκεί και μετά, όντας μικρός στη γειτονιά, στις γειτονιές της Αθήνας, τα παιδιά ανάμεσα στα παιχνίδια τους ήταν και να παίζουν καραγκιόζι. Όχι όλα. Κάποια. Πιάνε τις φιγούρες δηλαδή. Στείναμε ένα πανί σε κάποια αυλή. Και παίζαμε τον καραγκιόζι, εντάξει, με ένα μικρό αντίτυπο, ένα μικρό εισιτήριο. Αστείο ποσό βέβαια, έτσι. Αλλά ήταν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, μια επαγγελματική παράσταση που κάναμε. Οπότε μπαίνοντας σε αυτό το μικρόβιο της οθόνης
και των ανθρώπων που κινούνται μπροστά σε αυτή. Μετά προχωρώντας στο Λύκειο, τότε ήταν γυμνάσιο βέβαια και έξι τάξεις, δεύτερος δεν ήταν γυμνάσιο και Λύκειο, όλο ονομαζόταν γυμνάσιο, εκεί προς το τέλος μου ήρθε η ιδέα, φυσικά έβλεπα κινηματογράφο, οπότε λέω θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Τελειώνοντας λοιπόν το γυμνάσιο, το εξετάξιο, πήγα σε μια σχολή κινηματογράφου. Κάπως έτσι δηλαδή, έτσι με ένα πάρα πολύ ομαλό τρόπο μπήκε κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι τον καιρό εκείνο ο κόσμος πήγαινε πάρα πολύ κινηματογράφου. Κινηματογράφοι, ειδικά οι θερινοί, ήταν παντού, δηλαδή σε όλες τις γειτονιές. Ήταν η βασική διασκέδαση εδώ που τα λέμε. Ήταν και πιο φτηνή και οπωσδήποτε με ένα πολύ μικρό αντίτυπο μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες έκανε τρομερά ταξίδια. Όχι μόνο στη φαντασία και σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Σου έδινε αυτή την τρομερή δυνατότητα ο κινηματογράφος. Τον λένε βέβαια ένα παράθυρο στον κόσμο ότι είναι ο κινηματογράφος. Έτσι λοιπόν ήταν ένα πάρα πολύ ελκυστικό θέαμα. Λοιπόν, αφού ήμασταν καταναλωτές, κάποιοι από εμάς σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να γίνουμε και εμείς δημιουργοί θεάματος, κάτι που μπορεί να συμβεί βέβαια και σε εσάς, έχοντας ένα κίνητρο βέβαια μεγάλο, το Φεστιβάλ Ολυμπίας και την Κάμερα Ζιζάνιο, όπου τα παιδιά δημιουργούν. Να κάνω μια ερώτηση εγώ, λίγο άσχετη αλλά και σχετική ταυτόχρονα. Υπάρχει περίπτωση να είχατε προλάβει το Ραζίκα, τον θερινό κινηματογράφο εδώ? Όχι, επειδή δεν είμαι εγώ από τον Πύργο, είμαι από την Αθήνα. Τον γνωρίζω φυσικά τον κινηματογράφο, τον επισκεφθήκαμε. Παραμένει βέβαια όπως ήταν, παρότι στο τέλος βέβαια είχε πάψει να λειτουργεί σαν κινηματογράφος και ήταν μουσική σκηνή, ας το πούμε έτσι. Παραμένει όμως ο χώρος, φυσικά και ο τίτλος. Και μια σκέψη βέβαια που γεννήθηκε και πέρσι ήταν να μπορέσει αυτό το μέρος να αξιοποιηθεί από το φεστιβάλ σαν θερινός κινηματογράφος, γιατί πράγματι είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον αυτού του κινηματογράφου, είναι όμορφος ως κινηματογράφος και μακάρι να μπορούσε κάποια στιγμή να ξαναβρει την παλιά του μορφή και φυσικά να λειτουργήσει μέσα από το φεστιβάλ, γιατί δυστυχώς συνολικά υπάρχει πρόβλημα με τις κινηματογραφικές αίθουσες πολύ στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, επειδή πλέον οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, μαθαίνουν να βλέπουν ταινίες μέσα από πλατφόρμες. Έχει χαθεί, εγώ λέω, η κουλτούρα του κινηματογράφου, δηλαδή το να πάμε σε μία αίθουσα και να δούμε μία ταινία όλοι μαζί. Ήταν μία πάρα πολύ σημαντική κοινωνική πράξη, θα το έλεγα εγώ αυτό. Το να πάμε όλοι μαζί να δούμε το ίδιο θέαμα, να γελάσουμε όλοι ταυτόχρονα ή να κλάψουμε, να συγκινηθούμε κτλ. Και μετά όλοι μαζί να συζητήσουμε αυτό που είδαμε. Αυτό ήταν μια συνολική σημαντική εμπειρία η οποία δυστυχώς τώρα χάνεται, ειδικά για τα νέα παιδιά που βλέπουν τις ταινίες πια σε όλο και πιο μικρές οθόνες. Τώρα πια δηλαδή σε οθόνες του κινητού. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την ύπαρξη των κινηματογραφικών φεστιβάλ που προβάλλουν σε αίθουσες, όχι μόνο του δικού μας βέβαια που είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά και όλων των φεστιβάλ. Είναι νομίζω τα τελευταία οχυρά άμυνας απέναντι σε αυτή την επέλαση της ατομικότητας μέσα από τις μικρές οθόνες. Πολύ όμορφο. Την βλέπετε αυτή την ιδέα να υλοποιείτε? Είστε αισιόδοξος για την υλοποίηση, μάλλον την αξιοποίηση του Ναζίκα? Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Εγώ θα το έβλεπα βέβαια σε συνδυασμό με το μεγάλο σχέδιο ανάπτυξης του φεστιβάλ, που όπως γνωρίζετε είναι το κτίριο του ΑΣΟ, το οποίο θα γίνει έδρα του φεστιβάλ και όχι μόνο. Θα στεγάσει πάρα πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες της περιοχής, αλλά την ίδια στιγμή, καθώς θα είναι ένα κέντρο νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας, θα υπάρχει ροή μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα κάνει παιδιών
και εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο, όπου θα έρχονται εδώ προκειμένου, χρησιμοποιώντας βέβαια τελικά μέσα, τα τεχνικά μέσα που θα έχει αυτός ο μεγάλος χώρος, πέρα από τις αίθουσες προβολής θα έχει και ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο, θα έχει πιο μικρά στούντιο για μοντάζ ταινιών, θα έχει στούντιο επίσης για animation, δηλαδή υπάρχει ένας πλήρης εξοπλισμός για να αναπτυχθεί όλη η κινηματογραφική δημιουργία, επικεντρωμένη πάντα στη δημιουργία των νέων. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε αυτό το καινούριο χώρο και μια συνεχή ροή κόσμου από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, όπως είπα εδώ πέρα, αυτό θα είναι μια βάση να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας θερινός χώρος προβολών, όπως είναι το Ναζίκα. Γιατί βέβαια το κτηριακό συγκρότημα του ΑΣΟ, εκεί που θα γίνει το φεστιβάλ, θα έχει δύο κλειστές αίθουσες. Οπότε μια θερινή αίθουσα νομίζω θα είναι αναγκαία, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, κάνει ζέστη το καλοκαίρι και θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να υπάρχει. Θα πρέπει να είναι στα σχέδια. Και εκτός αυτού, να το τραβήξουμε λίγο παραπάνω αυτό το θέμα, θα ήθελα κι εγώ πάρα πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα νέοι και άτομα της ηλικίας μου, οι οποίοι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι σαν και εμένα, εγώ σου με λατρεύω τον κινηματογράφο. Από μικρό παιδάκι. Και είμαι και από μικρό παιδάκι στο φεστιβάλ. Αλλά δεν έχω δει ποτέ θερινό σινεμά. Δεν το έχω ζήσει αυτό, δεν έχω ζήσει αυτή την εμπειρία. Εγώ ξέρω μόνο ιστορίες που μου έχει πει ο πατέρας μου και η γιαγιά μου και η μητέρα μου. Έχω ακούσει κάτι που με είχε συναρπάσει όταν το πρωτοάκουσα, είναι ότι στους θερινούς κινηματογράφους, εκτός από τον ήχο, πολλές φορές όταν έδειχνε μια σκηνή, για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο λιβάδι, είχαν και κάποια μηχανήματα τα οποία έριχναν άρωμα λουλουδιού για να νιώθεις ότι είσαι στο λιβάδι. Αυτό ισχύει, είναι αστικός θρύλος? Όχι, είχε γίνει μία περίοδο πράγματι σε χειμερινούς κινηματογράφους προκειμένου να τον κάνουν πιο ζωντανό τον κινηματογράφο, αλλά νομίζω ότι μόνο πειραματικά είχε γίνει, γιατί υπήρχε το εξής πρόβλημα του εξαιρισμού. Ναι, μεν είσαι σε ένα χώρο που είναι το λιβάδι, όπως αναφέρατε πιο πριν, και έχουμε τις μυρωδιές του λιβαδιού, αλλά στο επόμενο πλάνο μπορεί να είμαστε σε μία, ξέρω εγώ, σε ένα πεδίο μάχης. Ξέρετε, στο κινηματογράφο πώς αλλάζουν οι σκηνές με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Οπότε δεν προλαβαίνει ο χώρος αυτός που θέλουν να καθαρίσει και να έρθουν οι επόμενες μυρωδιές. Οπότε εντάξει, αυτό έμεινε σαν μια ωραία ιδέα να τον κάνουμε έτσι πιο ανάγλυφο, μπορεί να πει κανένα, στον κινηματογράφο, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει. Με τα μέσα που έχουμε σήμερα, πιστεύετε ότι μπορεί να υλοποιηθεί πιο εύκολα? Γιατί έχουμε σίγουρα καλύτερα συστήματα εξαιρισμού. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Αυτό που αναφέρα πιο πριν. Οι αίθουσες κλείνουν. Οπότε οι άνθρωποι οδηγούνται σε μια ατομική θέαση των κινηματογραφικών ταινιών μέσα από τις πλατφόρμες. Οπότε πλέον κανείς δεν σκέφτεται να φτιάξει αίθουσες κινηματογραφικές που να μπορούν να προσφέρουν κάτι περισσότερο. Βέβαια είχαν φτιαχτεί αίθουσες και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αίθουσες με μεγάλη οθόνη, με συστήματα ήχου εξαιρετικά, ειδικά τα συστήματα surround, όπου πραγματικά βρίσκεσαι ένα χώρο καθώς οι ήχοι έρχονται από παντού, αλλά μέχρι εκεί. Υπήρξε βέβαια και ο κινηματογράφος των τριών διαστάσεων, αλλά βέβαια υπήρχε και το πρόβλημα των γυαλιών. Ναι, να προχωρήσουμε σε μια επόμενη ερώτηση. Ήθελα να αναφερθώ πάλι σχετικά με το θέμα του νέου χώρου του φεστιβάλ. Εάν θα υπάρχει χώρος για ραδιόφωνο, ας πούμε αυτό που κάνουμε εμείς εδώ 3 με 5 κάθε μεσημέρι, θα μπορεί να γίνεται όλη τη μέρα σε έναν χώρο ειδικά για το φεστιβάλ? Οι χώροι θα υπάρχουν, θα μπορούσε να γίνεται, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχουν επίσης και φιλόξενοι χώροι όπως εδώ το Vox, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε? Το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό στην πόλη. Πιθανόν να υπάρχουν εργαστήρια ραδιοφώνου σε αυτόν τον χώρο, όπου τα παιδιά θα εκπαιδεύονται. Δεν απλώς κάνω εκπομπή, μαθαίνω να κάνω ραδιόφωνο, γιατί και το να κάνω ραδιόφωνο δεν είναι μια απλή υπόθεση. Οπότε ναι, γιατί όχι να μην υπάρχουν τέτοια εργαστήρια. Τώρα για ραδιοσταθμό εγώ θα έλεγα και γιατί όχι για τηλεοπτικό σταθμό. Αλλά εντάξει, το φεστιβάλ έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δηλαδή θέλει να εκπαιδεύει τους νέους ανθρώπους στα νέα μέσα, στον κινηματογράφο οπωσδήποτε και στα νέα μέσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν εφόδια τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια στη ζωή τους. Μιας και έχουμε ασχοληθεί πάρα με τις τέχνες, να προχωρήσω εγώ λίγο στη συγγραφή,
που είσαστε, έχετε προλογίσει το βιβλίο της συνεργάτιδας του Ζεζάνου Νιούς, νομίζω, που είναι και στο φεστιβάλ και στο Ζεζάνου Νιούς από την αρχή, της κυρίας Έστης Παπαγεωργίου. Οπότε να μας πείτε λίγο για τον πρόλογο, που ήταν συγκινητικός, εγώ που τον έχω διαβάσει κιόλας. Αναφέρω ότι ήταν το βιβλίο από τις εκδόσεις Χάρτινοι Ήρωες, την οποία την έχει ξεκινήσει και η συντονίστριά μας, η Ήρω Ρίγα. Η Έστα είναι πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Το ίδιο και η Ήρω. Ζιζάνιο, από πολύ μικρή, τη θυμάμαι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το πρώτο Ζιζάνιο. Έτσι την έχω στο μυαλό μου. Μπορεί. Ναι, είναι κάποια έτσι πολύ παλιά ζυζάνια. Τα ξεχνάω. Έχουν περάσει τόσα πολλά και σημαντικά. Και ειδικά για τις εκδόσεις χάρηκα πάρα πολύ που ξεκίνησαν, δηλαδή σε ένα, μια επαρχία δηλαδή. Γιατί συνήθως οι οίκοι, οι εκδοτικοί είναι στο κέντρο, στις μεγάλες, Αθήνα κυρίως, Θεσσαλονίκη κτλ. Και χάρηκα πολύ που στο Μπύργο δημιουργήθηκε ένας τέτοιος εκδοτικός οίκος. Και εύχομαι δηλαδή. Τα βιβλία που είδα ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Με χαροποίησε ακόμα περισσότερο αυτό. Και εύχομαι να πάνε καλά. Και έτσι λοιπόν να έχει ένα μέλλον. Να εκδοθούν νέα βιβλία και ενδιαφέροντα. Τώρα όσον αφορά την Έστα, όπως είπα, είναι ένα, που είπε κανένας, ιστορικό πρόσωπο στην πόλη, στο φεστιβάλ εδώ πέρα. Αλλά βέβαια το εξαιρετικό που έχει η Έστα είναι ότι γράφει πάρα πολύ ωραία. Παρότι είναι ένας άνθρωπος κλειστός, μαζεμένος, ενώ δεν προβάλλει τον εαυτό της, έχει μια γραφή καταπληκτική, και ειδικά τα κειμενάκια αυτά που βέβαια πριν μπουν στο βιβλίο εγώ τα είχα διαβάσει καθώς είχαν δημοσιευτεί στην εφημερίδα, μάλλον τα περίμενα να διαβάζω όταν τα δημοσίευε, και χάρηκα πάρα πολύ βέβαια όταν βγήκανε και σε βιβλίο. Νομίζω ότι έχει να δώσει πολλά, έχει μια φοβερή ευαισθησία η Έστα. Και ειδικά καθώς συνδέει τις παλιές ιστορίες, τις παλιές δικές της μνήμες με το τώρα, και τους κάνει μια επέκταση στο όνειρο, και νομίζω δημιουργεί πολύ μαγικά. Και πιστεύω μετά από την επιτυχία αυτού του βιβλίου, το θεωρώ επιτυχία, να συνεχίσει να γράφει και να έχουμε του χρόνου, δεν ξέρω πότε, και ένα καινούριο βιβλίο. Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, έμαθα ότι είχατε σπουδάσει κινηματογράφο στην Αθήνα αλλά και στο Παρίσι. Μπορείτε να μας πείτε μερικές πληροφορίες από τότε που ήσασταν στο Παρίσι? Αχ, το Παρίσι μπορώ να μιλάω τις ώρες. Δεν είναι καλή ερώτηση αυτή. Θα πάμε. Όχι, δεν εννοώ ότι είναι κακή ερώτηση. Και αν μπορείτε και για το Μάη του 68. Α, το μεγαλώνει το θέμα εσύ τώρα. Ας πούμε για το Μάη. Βέβαια ήταν η συγκυρία, ευτυχή συγκυρία, το ότι βρέθηκα εκεί. Τώρα πώς βρέθηκα εκεί? Γιατί στην Ελλάδα έγινε δικτατορία το 1967 και αντιλήφθηκα, δεν με κυνήγησε κανένας. Βέβαια συμμετείχα σε μια αντιστασιακή οργάνωση, μάλιστα γίναν συλλήψεις, δεν με πείραξαν εμένα, αλλά κατάλαβα ότι εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο στην Ελλάδα. Μιλάω για το 1967. Και μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, δηλαδή το ελληνικό, αποφάσισα να πάω στο Παρίσι. Είχα ξεκινήσει σπουδές κινηματογράφου στην Ελλάδα 2 χρόνια. Την εποχή εκείνη το Παρίσι ασκούσε μια έλξη μεγάλη, μια πολυκοσμοπολίτικη, πολυεθνική, πολυπολιτισμική, γιατί ως γνωστόν εκεί είχαν φτάσει άνθρωποι πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, και την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία ακόμα. Βέβαια σε όλες αυτές είχαν και μεγάλες επικίες, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι η παρουσία πολλών ανθρώπων από άλλες χώρες, άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες, αυτό ανέβαζε το επίπεδο το πολιτιστικό. Δηλαδή η διαφορετικότητα δεν είναι το κακό που μπορεί να εμφανίζεται από κάποιους. Αντίθετα, είναι το πολύ θετικό, η μίξη όλων αυτών των διαφορετικών πολιτισμών. Ανεβάζει, γιατί ο ένας έχει να κερδίσει από τον άλλον. Με αυτή την έννοια είναι το πολύ θετικό, και νομίζω πάνω σε αυτό είναι που στηρίχτηκε το Παρίσι και απέκτησε αυτή την έγκλη. Οπότε φυσικό ήταν να πάμε προς τα εκεί. Η συγκυρία ήταν ότι τον καιρό εκείνο που πήγα εκεί γίνεται αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο δεν είναι απλώς μια φοιτητική εξέγερση,
Έτσι, γιατί η υπόψη μπορεί να ξεκίνησε εμένα από τους φοιτητές και συνήθως οι φοιτητές και είναι όλοι γενικότερα είναι τα πιο, οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Άρα λοιπόν αντιδρούν πολύ πιο άμεσα. Αλλά από εκεί και μετά εξελίχθηκε αυτό σε ένα μεγάλο κίνημα στο οποίο συμμετείχαν εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν όλα τα εργοστάσια, όλες οι επιχείρησαν να καταληφθεί στη Γαλλία και είχε μπει ζήτημα τελικά ποιος κυβερνάει. Αυτό ήταν το από πίσω. Δεν θέλουμε αυτό που υπήρχε πιο πριν, θέλουμε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το μήνυμα του Μάη, γι' αυτό και εξακολουθούμε να έχουμε αναφορές στο Μάη. Αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο μπορεί να συζητάει κανείς και για να βγάζει μαθήματα από εκεί, γιατί αντανακλούσε κάτι που όλη η κοινωνία, δηλαδή σε όλο τον κόσμο ήθελε. Και επίσης υπόψη είναι κάτι που, εντάξει, δεν το αναφέρω πιο συγκεκριμένα, είναι ότι τον καιρό εκείνο του Μάη του 68, το 68 για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρξαν εξεγέρσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στην Αμερική και στην Ιαπωνία είχαμε κινήματα πέρα από στην Ανατολική Ευρώπη, τα γνωστά, Ιταλία επίσης. Δηλαδή ήταν μια εποχή μεγάλου αναβρασμού. Στο Παρίσι βέβαια πήρε, στη Γαλλία, εντάξει, πάντα βέβαια επικεντρωνόμαστε στην πρωτεύουσα, υπήρξε μια πολύ πιο εκρηκτική μορφή και ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω δηλαδή όσοι άνθρωποι περάσανε από αυτή το καμίνι του Μάη είναι εντελώς διαφορετικοί. Βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά. Βέβαια για μένα δηλαδή και όσοι είχαν φύγει από μια δικτατορία που είναι το ακριβώς αντίθετο, η καταπίεση, και πας σε ένα κίνημα ελευθερίας, οπωσδήποτε ήμασταν σοκαρισμένοι, βρεθήκαμε σε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι ότι το Παρίσι, που εντάξει ως κινητοποίηση κράτησε το Μάη, κράτησε το μήνα του, αλλά από εκεί και μετά γέννησε πάρα πολλές ιδέες, άλλαξαν οι νοοτροπίες των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτείτε δηλαδή τώρα λεπτομέρειες, ίσως και τρώνε το χρόνο εκεί πέρα, να βλέπεις μέχρι τότε οι φοιτητές πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και φορώκανε κουστούμι και γραβάτα. Λοιπόν, και αυτά τα παιδιά με το κουστούμι και την γραβάτα βρέθηκαν στον δρόμο ξαφνικά να ξυλώνουν τα πεζοδρόμια, το δρόμο που τότε οι δρόμοι αποτελόντουσαν με παβέ, όπως τα λέγανε, δηλαδή κυβόληθους, σε και αυτούς που υπάρχουν εδώ στα πεζοδρόμια, έτσι ήταν οι δρόμοι, δεν είχαν ασφαλτό. Τα βγάζαν αυτά και με αυτά είναι που στείνανε τα οδοφράγματα. Και αυτοί οι κυβόληθοι από κάτω έχουν άμμο για να στείνονται και αν υπάρχει ελαστικότητα όταν περνάνε τα αυτοκίνητα. Και αυτό είναι από τα συνθήματα του Μάη, είναι ότι κάτω από τα παβέ, κάτω από τους κυβόληθους υπάρχει παραλία. Παραλία με την έννοια βέβαια ενός ωραίου χώρου που περνάμε πάρα πολύ ωραία βέβαια, όπως είναι η παραλία με τον ήλιο που ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ήταν η απόπειρα υλοποίησης ενός ονείρου. Αυτό λοιπόν το όνειρο δεν υλοποιήθηκε τότε, άφησε μεγάλα σημάδια στους ανθρώπους, στη σκέψη, στις προοπτικές, και έτσι λοιπόν συνεχίζει, μπορώ να πω, να φωτίζει τη σκέψη των ανθρώπων. Γι' αυτό και 50 χρόνια μετά, 50 τόσα πόσα περάσαν, εξακολουθεί να είναι ζωντανό και κάνετε εσείς, τόσοι είναι οι άνθρωποι που κάπου το είδατε, κάπου το διαβάσετε, να κάνετε αυτή την ερώτηση. Άρα θεωρείτε ότι η χρονική περίοδος, ότι όσο ήσασταν στο Παρίσι, σας άλλαξε? Οπωσδήποτε ναι. Εντάξει, είναι πάντα τα δημιουργικά χρόνια ενός ανθρώπου ο οποίος είναι στα 20 του, 20 και κάτι. Αυτά είναι πάρα πολύ δημιουργικά χρόνια. Και παρότι βέβαια η ζωή ήταν δύσκολη, ειδικά για έναν μετανάστη εκεί που κυνήγαγε την ίδια στιγμή τα μεροκάματα για να μπορέσει να επιβιώσει, η ζωή προσωπικά δηλαδή δεν ήταν η καλύτερη, δεν είχες τα χρήματα να πας όπου θέλεις, να φας ό,τι θέλεις και τα λοιπά, αλλά ήταν πάρα πολύ δημιουργική. Ήταν η εποχή δηλαδή που κάθε χρόνο καταλάβαινες ότι μπορούσες να κατακτήσεις κάτι περισσότερο. Κάτι που δεν το βλέπω τώρα, είναι πολύ δύσκολα δηλαδή, ειδικά για τους νέους. Δηλαδή οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και χρειάζεται ένας σκληρός αγώνας. Αν πεις πάντα, τίποτα δεν χαρίστηκε, όλα κερδίζονται μέσα από αγώνες. Με αυτή λοιπόν τη φράση που μου άρεσε και πάρα πολύ, νομίζω είναι ένα καλό σημείο να βάλουμε μια τελεία στη συνέντευξη, μάλλον μια άνω τελεία στη συνέντευξη του κύριου Νίκου Θεοδοσίου, γιατί ευελπιστώ να ξαναέρθει σε κάποιο ραδιόφωνο και να έχουμε και περισσότερη ώρα
και ο ίδιος να έχει και περισσότερο χρόνο, γιατί είναι πολύ άσχολος ο άνθρωπος, και είναι και, να πούμε, ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά, από τα πιο σημαντικά άτομα σε αυτό το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Νίκο, που ήρθατε στο ραδιόφωνο σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, και όσο πολύ άσχολοι να είμαστε, νομίζω πάντα θα υπάρχει χρόνος για τα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους. Μάλλον πρέπει να δίνουμε όλο το χρόνο εκεί τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, από εκεί και μετά οι άλλες δουλειές θα γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς πολύ, και ευχαριστώ και τα Ζιζάνια, την Ιωάννα, το Χάρη, τη Χαρά και τη Ζωή, και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Thank you.